Γεια σας. Σπίρσο το bust.gr. Και έχω στα χέρια μου το iPhone 6S σε rose gold, εννοείται. Είπα φέτος να το πάρω σε rose gold το νέο χρώμα και να φύγω από το μαύρο, το 6 το περσινό. Πάμε να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κουτί, βλέπουμε εδώ το iPhone μπροστά, το 6S. Φέτος η Apple έβαλε όλη τη φιγούρα του κινητού και μια εικόνα σε κάθε χρώμα που απεικονίζει. Σε σχέση με το προηγούμενο, το περσινό μοντέλο, όπου ήταν απλά ένα κενό και είχε απλά το ανάγλυφο. Εδώ έχουμε και το ανάγλυφο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το νιώσετε. Λοιπόν, στο πλάι έχουμε το iPhone 6S. Εδώ πέρα τα μιλαράκια και εδώ ότι εισάγεται από ένα square εδώ και από πίσω 4GB και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε τέλος. Θα τα ανοίξουμε με τον τρόπο που θα δείτε τώρα, στον οποίο θα το κάνω έτσι ώστε να μην φύγει το nylon και να έχει και έτσι ώστε όταν το πουλήσουμε αργότερα, ο ώρας της, θα το δει με τον άλλον και θα έχει πιο καλή, θα το αρέσει πιο πολύ, θα το εκτιμήσει πιο πολύ θα έλεγα. Οπότε κόβουμε μόνο τις γωνίες και γίνεται αυτό το πράγμα εδώ. Ορίστε, και πάμε να τα ανοίξουμε. Βγάζουμε αυτό. Λοιπόν, 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 19 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το κουτί. Όπως φαίνεται η Apple θέλει το κουτί να κάνει τόσο για να περιμένουμε ακόμα τόσο. Πω, μυρίζει πολύ ωραία. Και πάμε στο iPhone. Ορίστε, εδώ είναι. Και από πίσω, wow, ωραίο χρώμα που πηγαίνει με τα χέρια μου. Και τα αφήνουμε λίγο στην άκρη στην ιδιοκτήτρια μέχρι να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Το γνωστό μας από το πρώτο iPhone πραγματάκι. Στερεώνει το iPhone και με την κάμερα αυτό, γιατί η κάμερα προεξέχει λίγο. Πάμε να ανοίξουμε το φάκελο. Pin ejector για να ανοίγει pin. Το pin λέω, συγγνώμη. Το πραγματάκι για να μπει pin. iPhone 6S. Τα πατάκι για να μπει πιν. Μια καρτέλα εδώ πέρα. Με τι από πάνω τι έχει εδώ πέρα. Και από πίσω καλώς ήρθατε στο iPhone. Εξεκινήστε και μπλα ενεργοποιήστε το iPhone. Σε άλλη γλώσσα, ρουμανικά, αλβανικά, την αυτά, βουλγαρικά. Πληροφορίες για το iPhone και σε άλλες γλώσσες. Και τα μιλαράκια, τα γνωστά μας. Τα αφήνουμε στην άκρη, πάμε εδώ πέρα. AirPods ακουστικά, πολύ καλής ποιότητας και με σχεδιασμό έτσι ώστε να χωρέσω σε κάθε αυτή και να μην φεύγει. Έχετε σε traveler case για να ταξιδεύετε, για όταν ταξιδεύετε να τα έχετε σε μια θηκούλα να μην μαθαίνουν κάτι. Adapters 5W, έτσι, δεν μπορούσα να 5W είναι για να φορτίζει το iPhone και το lightning cable, το οποίο είναι reversible, δηλαδή μπορείς να το βάλεις και δύο μεριές στο iPhone χωρίς να ψάχνεις τα βράδια για να το βάλεις. Και πάμε στο κινητό, άμα το δώσει. Φέρε το κινητό. Εδώ πέρα βλέπουμε. Πάμε να τα ανοίξουμε. Θα ακούσουμε τον ήχο. Να το βάλω τώρα στην κάμερα. Ορίστε. Ορίστε το κινητό. Και να πούμε στα γρήγορα τι έχει αλλάξει. Όπως λέει και η Apple, έχουν αλλάξει τα πάντα εκτός. Έχουν αλλάξει τα πάντα βασικά λέει. Το εκτός θα το πούμε εμείς, εκτός από την εξωτερική εμφάνιση. Η εξωτερική εμφάνιση είναι η ίδια, εκτός από το χρώμα. Αυτό που έχει αλλάξει, πάμε πίσω. Το αλουμίνιο είναι 7000 series που είναι και στο Apple Watch. Δηλαδή είναι πιο καλό, πιο γερό και εννοείται πως δεν κάνει πλέον bend, ειδικά το Plus, το XS Plus. Εδώ πέρα βλέπουμε την κάμερα, είναι 12 MP. Με, όπως λέει η Apple, πιο γρήγορο το focus από το 6 και έχει και μια λειτουργία
στην οποία έχει μια τεχνολογία στην οποία όταν μπαίνει πολύ φως στην κάμερα η φωτογραφία που θα τραβήξεις θα έχει το σωστό το φως και δεν θα βγάζει φωτογραφίες που να έχει παραπάνω φως από αυτό που χρειάζεται για να βγει ωραία φωτογραφία. Δίπλα έχουμε το flash, ένα μικρόφωνο και πάμε από μπροστά, η οθόνη του είναι δύο φορές πιο δυνατή. Το Touch ID είναι δύο φορές πιο γρήγορο, είναι απίστευτα γρήγορο, όπως από ό,τι έχουμε δει, θα το δοκιμάσουμε και εμείς εννοείται τώρα. Κάμερα 5 MP σε σχέση με το 1.3, πολύ μεγάλη διαφορά. Αισθητήρες και αυτά και έχει και μπροστινό flash, όπου η οθόνη όλη όταν βάζετε μπροστινό flash γίνεται το γνωστό warm flash, true tone flash, έτσι, που σημαίνει ότι ανάλογα με το περιβάλλον πίσω σας το flash θα πάρει το σωστό χρώμα ροζ με κίτρινο και άσπρο για να μπει σωστά η φωτογραφία. Αυτά, εδώ πέρα power button και sim eject, sim clean volume για να μπαίνει αθόρυβο κάτω, για να φορτίζει το ηχείο και το hijack phone 3,5 χιλιοστών. Αυτά και ένα μικρόφωνο ακόμα. Αυτά, γεια σας!